Μιλάμε με τον κύριο Σιμόπουλο. Θέλω να σας καλωσορίσω καταρχήν στη Λάρισα και θέλω να ξεκινήσω και να ρωτήσω τι πραγματεύεται η σημερινή σας εκδήλωση που αφορά το σύμπαν. Είναι μια εκδήλωση που παρουσίασε σε ένας βιβλίο, του τελευταίου βιβλίου που έγραψα, δημοσιεύτηκε το περασμένο Δεκέμβρη, οπότε είναι και επίκαιρο. Τίτλος του «Η άνοιξη του σύμπαντος», «Γέννηση και η εξέλιξη του σύμπαντος», σαν επεξήγηση του κύριου τίτλου. Τι περιλαμβάνει? Περιλαμβάνει την γέννηση, ακριβώς όπως το λέει, τη γέννηση του σύμπαντος πριν από 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια. Περιλαμβάνει επίσης την εξελικτική πορεία που είχαμε σαν κοινωνία, σαν άνθρωποι, σαν ολόκληρος, δηλαδή ο ανθρώπινος πολιτισμός εξελίχθηκε αυτές οι ιδέες που είχαμε. Φυσικά τα τελευταία 50 χρόνια πλέον δεν έχουμε απλώς ιδέες ή αν θέλετε και θεωρήσεις, αλλά έχουμε και αποδείξεις. Αποδείξεις δηλαδή πώς γεννήθηκε το σύμπαν πριν από 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια. Στα πρώτα 3 εκατομμυριοστά του δευτερολέπτου που είναι πάρα πολύ σημαντικά, εάν υπάρχουμε δηλαδή εσείς και εγώ αυτή τη στιγμή και μιλάμε, υπάρχουμε λόγω των γεγονότων που συνέβησαν σε αυτό το πρώτο δευτερόλεπτο. Ένα δεύτερο ενδιαφέρον σημείο από την γέννηση του σύμπαντος είναι τα 3 με 10 πρώτα λεπτά, όπου εκεί γεννήθηκε όλο το υδρογόνο που υπάρχει στο σύμπαν. Και φυσικά το υδρογόνο είναι η γενεσιουργός, αν θέλετε, η ύλη, η οποία στο εσωτερικό των άστρων μεταστοιχειώνεται σε άλλα χημικά στοιχεία, από τα οποία αποτελούνται και το σώμα μας. Μ' αρέσει να σημειώνω επίσης ότι το σώμα του ανθρώπου αποτελείται κατά το 62% από το υδρογόνο, το οποίο γεννήθηκε μόνο τότε, πριν από 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια. Την ώρα της σύγκρουσης. Την ώρα της σύγκρουσης της Όχι, της δεν μεγάλης... υπήρχε σύγκρουση. Η μεγάλη έκρηξη που λέμε ήταν μια ταχύτατη διαστολή του σύμπαντος, η μεγάλη έκρηξη. Αλλά εκείνα τα 3 με 10 πρώτα λεπτά γεννήθηκε το υδρογόνο. Το υδρογόνο αποτελεί το 62% του σώματός μας. Δεν έχει γεννηθεί άλλο υδρογόνο έκτοτε, που σημαίνει ότι τα 2/3 σχεδόν του σώματός μας αποτελείται από υλικά που γεννήθηκαν πριν από 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια. Να σας αλλάξω εποχή και να σας ρωτήσω αυτό που ρωτάει σήμερα ο άνθρωπος. Τι μας περιμένει και τι θα δούμε στο σύμπαν τα επόμενα χρόνια? Έχουμε, πραγματικά μας κινεί την περιέργεια. Είμαστε μόνοι μας? Είμαστε μαζί με κάποιους άλλους που δεν τους γνωρίζουμε? Πώς είναι η κατάσταση? Είναι ορισμένα δεδομένα τα οποία γνωρίζουμε. Για παράδειγμα, γνωρίζουμε την εξέλιξη του σύμπαντος στα επόμενα μερικά εκατομμύρια χρόνια. Αν θέλετε, την εξέλιξη του πλανήτη μας στα επόμενα μερικά εκατομμύρια χρόνια, μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια. Γνωρίζουμε επίσης σε γενικές γραμμές και την εξέλιξη του σύμπαντος γενικότερα, αλλά να πει κανείς τι πρόκειται να γίνει σε τρισεκατομμύρια τρισεκατομμυρίων χρόνια είναι σχεδόν αδύνατο. Γνωρίζουμε όμως σε γενικές γραμμές όλη αυτή την ιστορία που έρχεται. Μην ξεχνάτε ότι όταν λέμε ότι είμαστε στην άνοιξη του σύμπαντος, το εννοώ. Εννοώ ότι εάν μπορούσε κανείς να παρομοιάσει το σύμπαν με ένα ανθρώπινο μωρό, ηλικίας μερικών ίσως λεπτών, ίσως και ωρών, εντάξει το πολύ, αυτή είναι η ηλικία του σύμπαντος σήμερα. Τα πρώτα βήματα ενός ανθρώπινου βρέφους. Με αυτή λοιπόν την έννοια βρισκόμαστε στα πρώτα στάδια. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πολλά από αυτά τα οποία υπάρχουν γύρω μας. Γνωρίζουμε φυσικά ότι υπάρχουν 1 τρισεκατομμύριο γαλαξίες, κάθε γαλαξία αποτελείται από 100-200 δισεκατομμύρια άστρα, αλλά πάπαλα μέχρι σε εκεί. Και όταν λέμε ότι γνωρίζουμε όλους αυτούς τους 3 εκατομμύρια γαλαξίες, στην ουσία τι εννοούμε? Εννοούμε ότι γνωρίζουμε ή έχουμε μάθει ή έχουμε τέλος πάντων μελετήσει το 5% των συστατικών του σύμπαντος. Γιατί υπάρχουν φυσικά και άλλα συστατικά, όπως είναι η σκοτεινή ύλη για παράδειγμα, 5 φορές περισσότερη από την κανονική ύλη που βλέπουμε. Υπάρχει σκοτεινή ενέργεια. Αυτή κι αν είναι 68%.
που δεν γνωρίζουμε τι στο καλό είναι, παρόλο που βλέπουμε και τη σκοτεινή ύλη και τη σκοτεινή ενέργεια, βλέπουμε την επίδραση που έχει στην ύλη που κατανοούμε. Θέλω να πω δηλαδή ότι 95% των συστατικών του σύμπαντος είναι ακόμη άγνωστα σε εμάς. Στην ερώτησή σας όμως, εάν είμαστε μόνοι μας στο σύμπαν, ούτε εκεί γνωρίζουμε την απάντηση. Δεν έχουμε καμία ένδειξη, δεν έχουμε καμία απόδειξη, αλλά έχουμε την αστροφυσική λογική, η οποία μας λέει ότι σε ένα σύμπαν που αποτελείται από 3 εκατομμύρια πλανήτες, μόνο στη Γη, μόνο σε έναν πλανήτη γεννήθηκε η ζωή και εξελίχθηκε σε νοήμωνα όντα. Η απάντηση, η λογική απάντηση μας λέει ότι όχι, δεν πρέπει να είμαστε μόνοι μας στο σύμπαν. Άλλωστε, ακόμη και ο αρχαίος ημών πρόγονος, ο Μητρόδωρος ο Χίος, μας έλεγε ότι δεν μπορώ να φανταστώ, λέει, σε ένα χωράφι που το σπέρνουμε με κρυθάρι, μόνο ένα σπόρος να πιάσει. Με αυτή λοιπόν τη λογική θα έλεγα δεν πρέπει να είμαστε μόνοι μας στο σύμπαν, αλλά δεν μπορούμε να το αποδείξουμε. Άρα δεν υπάρχει και μία γη επί της ουσίας. Γι' αυτό ψάχνουμε και περισσότερο. Υπάρχουν 3 εκατομμύρια πλανήτες. Ενώ στη λογική που είναι η γη, έτσι. Ναι, ναι, και στη λογική που είναι και στα συστατικά από τα οποία αποτελείται. Φυσικά μην περιμένετε να έχουμε την βιολογική εξελικτική πορεία που είχαμε στη γη. Η βιολογική εξέλιξη είναι πολύ παράξενη και παράξενη με την έννοια την εξής, ότι συμβαίνουν πράγματα τα οποία δεν μπορεί κανείς να προβλέψει, οπότε σε κάποια άλλη γη, με τους ίδιους αν θέλετε κανόνες που υφίστανται στο δικό μας πλανήτη, ακόμη και αν δημιουργήθηκε εκεί η ζωή και εξελίχθηκε σε νοήμωνα όντα, φυσικά αυτή η ζωή και αυτά τα νοήμωνα όντα θα είναι τελείως διαφορετικά από αυτά που ξέρουμε εμείς εδώ. Ευχαριστώ θερμά. Δική μου ευχαρίστηση.